Η δραμινογνωσία υλοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο Δράμας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας. Είναι μια πραγματική γιορτή που ξετυλίγεται από τους αμπελώνες στην Ήπεθρο και στα Ηνοπία της Δράμας μέχρι τα εστιατόρια, τα στέκια διασκέδασης και τους δρόμους της πόλης, πάντα με επίκεντρο τον Ίνο. Πρόκειται για ένα γεγονός που εξελίσσεται από τους αμπελώνες μέχρι τους δρόμους της πόλης με επίκεντρο τον Ίνο. Πρόκειται για μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, τον φίλο του κρασιού, να επισκεφτεί τα ξακουστά Ηνοπία της Δράμας, να ζήσει την εμπειρία του κρασιού και να ξεφαντώσει στα στέκια και στους δρόμους της Δράμας σε ένα πλήθος εκδηλώσεων, γευόμενος παράλληλα τη φιλοξενία των κατοίκων. Η Δράμα μπορεί να μην έχει θάλασσα, έχει όμως ένα πανέμορφο ορεινό όγκο που είναι ιδανικός για το καλοκαίρι. Η πόλη βρίσκεται περιτριγυρισμένη από μεγάλα βουνά όπως το Μενίκιο, το Παγκαίο, ο Όρβυλος, η Λεκάνη και βεβαίως η οροσειρά της Θωροδόπης. Σε αυτά τα βουνά λέγεται ότι μεγάλος ο Διόνυσος, γι' αυτό και λατρευόταν φανατικά από τους κατοίκους αυτής της περιοχής κατά την αρχαιότητα. Η σχέση των Δραμηνών με το κρασί είναι σχέση μακροχρόνια, τόσο μακροχρόνια που φτάνει χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αμπελουργική ζώνη της Δράμας όμως ζωντάνεψε μόλις πριν 20 χρόνια. Φυτεύτηκε από το μηδέν με γαλλικές ποικιλίες υψηλής ποιότητας και σήμερα αριθμεί 7 Ηνοπία με φοβερή δυναμική. Το δυνατό σημείο της Δράμας είναι τα λευκά κρασιά και το κλασικό μπλεντ που αποτελεί το σήμα κατατεθέν σε αυτόν τον αμπελώνα είναι ο συνδυασμός του γαλλικού Σοβινιόν Μπλανκ με το Σαντορινιό Ασύρτικο. Σήμερα οι δραμηνοί Ηνοποιοί πειραματίζονται και με άλλες ποικιλίες. Στο δραμηνό αμπελώνα μπορείς να συναντήσεις από Μοσχάτο Αλεξανδρίας μέχρι το Ισπανικό Τεμπρανίλιο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν κτιστεί με τα πιο σύγχρονα πρότυπα που θέλουν το Ηνοπείο να μην είναι απλά ένας τόπος παραγωγής κρασιού, αλλά ζωντανό τουριστικό κέντρο συνάντησης συνοφίλων. Βρισκόμαστε στους αμπελώνες του ντομέιν Κώστα Λαζαρίδη. Εδώ, στην Αδριανή Δράμας και στη γύρω περιοχή, το Ηνοπείο μετράει περισσότερο από 2.000 στρέμματα αμπελώνων. Το Ηνοπείο του Κώστα Λαζαρίδη είναι ένα από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στο δραμηνό αμπελώνα το 1992. Η σειρά Αμέθιστος και Πύργος Ιουλία είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά μπραντς κρασιού. Εκτός από τα κρασιά του, εντυπωσιάζει ο μεγάλος αμπελώνας των 2.000 στρεμμάτων, αλλά και το κτίριο του Ηνοπείου που φτάνει τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο έμπορος μαρμάρων Κώστας Λαζαρίδης έφτιαξε ένα πρότυπο αρχιτεκτονικά Ηνοπείο που περιλαμβάνει από στα κτίριο υπόγειες σκάβες παλαίωσης και χώρους υποδοχής, σεμιναρίων και γευσηγνωσίας. Τα ενία του Ηνοπείου αναλαμβάνει σιγά σιγά ο Γιώργος Λαζαρίδης, δεύτερης γενιάς Ηνοπείος. Συνεχίζουμε στην Αδριανή Δράμας. Το νεότερο Ηνοπείο που κτίστηκε εδώ είναι το Ηνογένεσης. Ένα νέο Ηνοπείο, αλλά από έναν άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία στο κρασί εδώ στην περιοχή της Δράμας, τον Πάγκητο Τσάλκο. Πάμε να δούμε. Μπορεί το Ηνοπείο να είναι νέο, ο Μπάκης Τσάλκος όμως είναι από τις πιο παλιές καραβάνες του δραμηνού αμπελώνα. Δραμηνός που σπούδασε ηνολογία στη Γαλλία και ήταν για πολλά χρόνια ηνολόγος του Νίκο Λαζαρίδη, σήμερα το Ηνοπείο του μετράει ήδη 5 τρίγους και τα κρασιά του δίνουν εξαιρετικά δείγματα γραφής. Συνολικά οι αμπελώνες που διαχειρίζεται ξεπερνούν τα 350 στρέμματα. Πολύ εντυπωσιακό είναι και το Ηνοπείο του που σχεδιάζεται για ένα υπερσύγχρονο ηνοτουριστικό κέντρο. Μια στάση στο Ηνοπείο Νίκο Λαζαρίδη πρόσφατα γιόρτασε τα 25 χρόνια λειτουργίας του. Ο Νίκος Λαζαρίδης, πετυχημένος έμπορος μαρμάρων και λάτρης του κρασιού, δημιούργησε το 1987 το πρώτο Ηνοπείο στο δραμηνό αμπελώνα. Σήμερα, το Ηνοπείο Νίκο Λαζαρίδη παράγει περίπου 850.000 φιάλες το χρόνο και εξάγει το 30% της παραγωγής στο εξωτερικό. Γύρω από το κτήμα βρίσκεται ένας αμπελώνας 350 στρεμμάτων, ενώ άλλα 800 στρέμματα βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή μεταξύ Αγοράς, Πηγαδιών και Αδριανής. Εκτός από τις κλασικές γαλλικές ποικιλίες που αποτελούν την πλειοψηφία στο δραμηνό αμπελώνα, το κτήμα Νίκο Λαζαρίδη καλλιεργεί τρεμπιάνο και μοσχάτο Αλεξανδρίας.
Οι ετικέτες που παράγει το κτήμα είναι συνολικά 18, με πιο γνωστές τις σειρές Μαγικό Βουνό και Σατό Λαζαρίδη. Στο Ηνοπείο Μανολισάκη στην Αδριανή Δράμας, ένα μπουτίκ Ηνοπείο με παραγωγή περίπου στις 160.000 φιάλες, μετράει 16 χρόνια λειτουργίας. Το 1989 η οικογένεια Μανολισάκη με καταγωγή από την Κρήτη ξεκινάει να καλλιεργεί τους ιδιόκτητους αμπελώνες στην Αδριανή. 9 χρόνια μετά, το 1998, ανοίγουν ένα μικρό αλλά προσεγμένο Ηνοπείο που αυτή τη στιγμή παράγει 12 ετικέτες. Σταύρος Μανολισάκης, Ηνοπείος δεύτερης γενιάς, φροντίζει προσωπικά τον αμπελώνα του κτήματος που εκτείνεται σε 250 στρέμματα κοντά στο Ηνοπείο και είναι γραμμικός με χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις. Εκτός από τις κλασικές γαλλικές ποικιλίες, το Ηνοπείο πειραματίζεται και με διαφορετικές ποικιλίες όπως μαλαγουζιά, μοσχάτο Αλεξανδρίας και αγιοργήτικο. Άλλος ένας μαρμαράς με λατρεία για το κρασί, ο Χριστόφορος Παυλίδης, έφτιαξε το 1998 ένα από τα ομορφότερα Ηνοπεία της περιοχής. Ψάχνοντας την ιδανική τοποθεσία για να κτίσει το Ηνοπείο του, επέλεξε το λεκανοπέδιο στα Κοκκινόγια Δράμας. Αυτό είναι περικυκλωμένο από τρία βουνά, το Φαλακρό Όρος, Μενίκιο Όρος και Παγκαίο Όρος. Το εντυπωσιακό κτίριο θυμίζει γαλλικό σατό και έχει δίπλα του έναν κοψό αμπελώνα 650 στρεμμάτων. Τα μπέλια του Παυλίδη έχουν χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις και όλες οι καλλιεργητικές εργασίες γίνονται χειρονακτικά, ενώ ο τρίγος γίνεται το βράδυ. Εκτός από τις κλασικές ποικιλίες, καλλιεργείται και ρομπόλα, αγιοργήτικο, λιμιώνα και ισπανική τεμπρανίλιο. Παράγονται περίπου 250.000 φιάλες το χρόνο και το θέμα Παυλίδη με το κλασικό blend drama σε Sauvignon Blanc και ασύρτικο είναι ένα από τα πιο γνωστά λευκά στην ελληνική αγορά. Στον Άγιο Αθανάσιο Δράμα, σε ένα μικρό μπουτίκ αμπελώνα 120 στρεμμάτων, βρίσκεται το Ηνοπείο της οικογένειας Μιχαηλίδη. Η οικογένεια ασχολείται με το κρασί πάπου προς πάπου μέχρι που το 2004 ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά. Σήμερα το Ηνοπείο έχει δυναμική 35-40.000 φιάλες και παράγει 4 ετικέτες. Στο κτήμα Τεχνιίνου, στο Μικροχώρι Δράμας, σε ένα από τα πιο όμορφα μπουτίκ Ηνοπεία της χώρας. Το κτήμα Τεχνιίνου είναι όνομα και πράγμα. Τα κρασιά του είναι έργα τέχνης, όχι μόνο λόγω της γεύσης, αλλά και για τα έργα τέχνης που αποτυπώνται πάνω στις ετικέτες. Πίσω από το κτήμα Τεχνιίνου βρίσκονται ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, και Γιάννης Καλαϊτζίδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, πετυχημένοι επαγγελματίες που ξεκίνησαν το 1993 από ένα μικρό οικογενειακό αμπελώνα. Η σειρά Τέχνη Αλυπίας είναι από τα πιο πετυχημένα τους μπραντς, ενώ σε εξαιρετικές χρονιές παράγουν και νεμπιόλο σε περιορισμένο αριθμό φιαλών. Στους αμπελώνες τους καλλιεργούνται εκτός από τις γαλλικές ποικιλίες, οι ιταλικές Σαντζιοβέζε, Νεμπιόλο, οι πορτογαλέζικοι Τουρίγκα Νασιονάλ και οι ελληνικές Ασύρτικο, Αγιοργήτικο και Λιμιώνα. Η δραμινογνωσία ξεκίνησε ως μια προσπάθεια όλων των τοπικών φορέων να ενισχύσουν το brand name δραμινό κρασί. Είναι το μοναδικό αντίστοιχο φεστιβάλ στην Ελλάδα και αξίζει συγχαρητήρια για τη συλλογικότητα της πρωτοβουλίας. Συναντήσαμε τον πρόεδρο των Ηνοπαραγωγών Γιάννη Καλαϊτζίδη για να μάθουμε περισσότερα. Δραμινογνωσία για τρίτη συνεχή χρονιά. Ποιος είναι ο απολογισμός των προηγούμενων ετών και τι περιμένετε να αποφέρει και η φετινή? Ένα εγχείρημα που ξεκίνησε δειλά στην Δράμα, όπου προσπαθήσαμε να παντρέψουμε τον πολιτισμό με το κρασί. Τις δύο προηγούμενες χρονιές οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαν επιτυχία και νομίζουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι το αποκορύφωμα αυτής της πορείας, όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εκδήλωση που η απήχησή της θα ξεπερνάει τα όρια, τα στενά γεωγραφικά όρια της περιοχής μας και των όμορων νομών, αλλά θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο, σε όλους τους συνόφιλους και γιατί όχι και στους συνόφιλους εκτός Ελλάδος. Τι το σημαντικό έχει γίνει στην Δράμα, στα κρασιά της Δράμας τα τελευταία χρόνια? Έχει αλλάξει κάτι ποικιλιακά ή σαν ύφος κρασιών? Η Δράμα από την αρχή, συσσαγωγικά, της νέας εποχής του ελληνικού κρασιού
έπαιξε και παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί εταιρείες πρωτοπόρες σε αυτό το επίπεδο, με εινολόγους, με την ανάπτυξη τεχνολογίας, με φυτεύσεις νέων αμπελώνων, μπήκαν στον ελληνικό χάρτη από την πρώτη στιγμή πολύ δυναμικά και αυτό συνεχίζουν να το κάνουν και σήμερα. Με το 35-38% του δραμινού κρασιού να εξάγεται στο εξωτερικό, οι Ινοποιοί έχουν στόχο να κάνουν τη Δράμα ένα ινοτουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών. Δεν φτάνουν όμως τα κομψά Ινοποιία και το καλό κρασί. Χρειάζεται και καταλήμματα υψηλής ποιότητας, όπως το Ίδραμα Grand Hotel που άνοιξε πρόσφατα στην πόλη. Μια παλιά καπνοποθήκη στο άλσος της Αγίας Βαρβάρας μεταμορφώθηκε σε ένα μαγικό τουριστικό προορισμό. Με την ευκαιρία της τρίτης δραμινογνωσίας επισκεφτήκαμε στη Δράμα το Ίδραμα Hotel, ένα πανέμορφο καινούριο ξενοδοχείο που δίνει μεγάλη βάση στο κρασί και μπορείς να δοκιμάσεις τις περισσότερες ετικέτες δραμινών κρασιών. Μανώλη, πόσο καιρό σου πήρε να ολοκληρώσεις αυτό εδώ το κόσμημα? 5 χρόνια. 5 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε. Από την ημέρα που, που πήρα την οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Αλλά πριν την οικοδομική άδεια είχα και άλλα 2 χρόνια προεργασία, αρχιτεκτονική, αρχαιολογία, περιβάλλον και όλη αυτή τη διαδικασία. Έφαγε 2 χρόνια η άδεια και 5 χρόνια κατασκευή. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια με αυτό εδώ το ξενοδοχείο, το Ίδραμα Grand Hotel, είναι ότι δεν έχει μπετόν. Όλο το εσωτερικό του είναι ξύλο. Είναι ξύλο, είναι φέρον οργανισμός. Είναι το μοναδικό κτίριο στην Ελλάδα που έχει φέρον οργανισμό ξύλο 5 ορόφους. Και αυτό δημιούργησε διάφορα προβλήματα κατασκευαστικά. Mm-hmm. Και τα οποία επιληθήκαν με νέες μεθόδους και με νέα προϊόντα που έχουν βγει στην αγορά. Είναι ένα πανέμορφο ξενοδοχείο, πανέμορφη χώρη. Δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς σε όλο το ξενοδοχείο. Όπου και να πας, θα περάσεις καλά. Αυτό είναι σίγουρο και ακόμα καλύτερα θα περάσουμε εδώ. Εδώ είναι μόνο ένας από τους χώρους που έχεις αφιερώσει το κρασί. Αυτός ο χώρος είναι χώρος πώλησης του κρασιού και περισσότερο προβάλλουμε τα δραμινά κρασιά. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο τα δραμινά κρασιά, αλλά έχουν μπει όλοι οι νοπαραγωγοί σε αυτό το χώρο. Βλέπω και ετικέτες από τους γύρω νομούς, ναι, αλλά κυρίως κρασιά της Δράμας. Κρασιά της Δράμας και όχι μόνο της Δράμας. Πολύ ωραία. Εδώ τι έχουμε να δοκιμάσουμε? Ένα λευκό. Ένα δραμινό μπλεντ. Ναι, ένα δραμινό μπλεντ με ασύρτικο. Ναι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, εγώ δεν είμαι ο... Δεν τα ξέρουμε καλύτερα, είναι κάτι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο σε όλη την Ελλάδα. Το μπλεντ της Δράμας, του λευκού κρασιού, είναι αυτό ακριβώς. Σοβινιό μπλεντ με ασύρτικο. Πολύ ωραία αρώματα, τροπικά φρούτα και φυσικά ένα πολύ γευστικό κρασί. Στην υγεία μας. Ναι. Όλα αυτά μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση. Ένας άνθρωπος επιχειρεί μέσα στην κρίση. Εντάξει, η κρίση καμιά φορά βοηθάει το επιχειρεί. Αρκεί να τολμάς. Εδώ πίσω βλέπουμε εικόνες από πώς ήταν παλιά η καπναποθήκη. Πώς ήταν παλιά η καπναποθήκη. Οι άνθρωποι που δουλέψανε μέσα στο χώρο αυτό. Είναι η αναβίωση της ιστορίας σήμερα. Εδώ είναι αρχαία καπναποθήκης. Τι ακριβώς δηλαδή? Είναι ημερομίσθια, συμφωνίες παραγωγών με τους εμπόρους, καρτέλες ποιότητας του καπνού. Αυτά πού τα βρήκες? Ήταν αυτά μέσα. Τα βρήκαμε μέσα, μέσα στην αποθήκη, όταν ήταν αποθήκη, το οποίο το κρατάμε, έχουμε μεγάλο αρχείο, δεν είναι μόνο αυτά. Ήδη έχουν αρχίσει οι απόγονοί τους και βρίσκουν τα ονόματά τους. Και όπως προχθές ήρθε μια κυρία από την Καβάλα και βρήκε του πατέρα της τα γράμματα και έβαλε τα κλάματα. Συγκινήθηκε δηλαδή. Εδώ λέει 1951. Και αυτό που περνάω και σε όλο τον κόσμο είναι να σέβονται το χώρο, γιατί εδώ έχει περάσει κόσμος που έχει υδρώσει, έχει πονέσει, έχει ταλαιπωρηθεί και τώρα έρχεται για διασκέδαση αυτό το χώρο. Αλλά αυτό που απαιτώ από τον κόσμο που έρχεται να επισκεφτεί το ξενοδοχείο, είτε να μείνει να το επισκεφτεί, mm-hmm. να σέβεται το χώρο. Αυτό το ζητάω σαν παράκληση
και στους διαμένοντες και στους επισκέπτες. Να σέβονται το χώρο. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους χώρους. Βρίσκεται το ξενοδοχείο μέσα σε μια φοβερή φύση. Το οποίο έρχεται και η Δράμα, μάλλον. Και η Δράμα από τα νερά. Αν δούμε και εδώ τα νερά, ας πούμε, είναι όλα αρτεσιανά τα νερά. Φέτος, στην Πλατεία Ελευθερίας, μας περίμενε και μία έκπληξη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μπουκάλι κρασιού που υπάρχει στην Ελλάδα. 1.000 λίτρα κρασιού μοιράστηκαν την Παρασκευή στους καταναλωτές και τους φίλους του κρασιού που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις δραμετογνωσίας. Δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κάθε ενοπείο ξεχωριστά, αλλά και πολλά μικρά events που μπορεί να παρακολουθήσει ο επισκέπτης στο κέντρο της πόλης. Όλοι βάζουν τα καλά τους και υποδέχονται τους επισκέπτες σε μία εβδομάδα που εξυπνά το δραμηνό κρασί, τα διονυσιακά δρόμενα και την ιστορία της περιοχής.